Στην λίγη ώρα που μας μένει και μερικά βασικά θέματα από το χώρο της παιδείας. Θα τα θίξουν οι ίδιοι δηλαδή. Ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Κικινής, έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Απλά θα μου επιτρέψετε εισαγωγικά να πω ότι είναι λίγο περίεργο εδώ και τόση ώρα να ακούμε διάφορα εφιολογήματα περί γραβατών και διάφορες αντεγκλήσεις μεταξύ πολιτικών χώρων. Όταν είμαστε ένας από τους κλάδους και ένα κομμάτι της κοινωνίας που από το 2010 μέχρι σήμερα έχει χάσει πάνω από 40% των εισοδημάτων του, που με τα προηγούμενα ασφαλιστικά μέτρα που κρίθηκαν αντισυνταγματικά, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό, και με αυτά που ψηφίστηκαν χθες, χάνουμε κι άλλο εφάπαξ και άλλη σύνταξη, και που ανεβήκαν τα όρια ηλικίας μας μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Φανταστείτε έναν εκπαιδευτικό στα 67 του χρόνια μέσα στην τάξη, κάντε το πλάνο μόνοι σας. Είμαστε, όταν είσαι κομμάτι αυτής της κοινωνίας, αισθάνεσαι τουλάχιστον περίεργα ακούγοντας όλα αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως, και όταν τα βλέπεις να εφαρμόζονται και στην παιδεία. Γιατί και στην παιδεία τα ίδια έχουμε. Όταν βρισκόμασταν εδώ στις 3 Νοεμβρίου, ο κύριος Φίλης, τότε νέος υπουργός Αγώμη, όπως μιλούσε τότε και το επόμενο χρονικό διάστημα, για 20.000 διορισμούς στην εκπαίδευση, που ήταν κοινός πόθος και το 20 και το παραπάνω, και θα θέλαμε να έχει γίνει, αλλά δεν γίνεται. Ξέραμε ότι θα έχουμε πάρα πολλά κενά. Ο κύριος Χασάπης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, κατηγορούσε τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ότι κινδυνολογούν όταν έλεγαν ότι θα φτάσουν οι αναπληρωτές να είναι γύρω στους 22 με 23.000, και έλεγε ότι το νούμερο είναι 17.000. Δεν κινδυνολογούσαμε, λέγαμε την αλήθεια. Εκεί έκλεισε και έκλεισε και με κενά η σχολική χρονιά. Είμαστε αυτοί που βλέπουμε και έχουμε πονέσει πάρα πολύ αυτό που λέμε ολοήμερο σχολείο, προσχολική αγωγή, ειδική αγωγή. Πάρα πολύ, και με αποτέλεσμα από το 1985 μέχρι σήμερα, μέσα από 5 γενικές συνελεύσεις, μέσα από 2 συνέδρια με την Παγκύπρια Ομοσπονδία, μέσα από έρευνες, είτε με τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΔΗ, είτε μόνοι μας, να έχουμε μιλήσει για το ολοήμερο σχολείο και να βλέπουμε εδώ και χρόνια ένα κακέκτυπο αυτού που έχουμε προτείνει στην κοινωνία. Γιατί η πρόταση για το ολοήμερο σχολείο είναι μια πρόταση των εκπαιδευτικών και είναι αφορά παιδαγωγική και κοινωνική διάσταση. Και βρισκόμαστε σε κινητοποίηση την Παρασκευή, που, όπως και η ΟΛΜΕ άλλωστε στο Υπουργείο Παιδείας, και θα τα πούμε με αγωνιστική ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Υπουργό. Γιατί βλέπουμε τι, με την υπουργική απόφαση της Μεγάλης Τρίτης, ένα ολοήμερο σχολείο να μην γενικεύεται, αλλά εμέσως να αποψηλώνεται ή και να καταργείται. Ξέρω ότι η λέξη ενοχλεί τον κύριο Υπουργό, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Δηλαδή, γιατί η συζήτηση γίνεται με όρους μη προσλήψεων, με όρους ακόμη λιγότερων προσλήψεων, ΕΣΠΑ την επόμενη χρονιά, και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Ο κύριος Πελεγρίνης μίλησε ότι ενώ φέτος έγιναν 160 εκατομμύρια, δόθηκαν 160 εκατομμύρια για προσλήψεις ΕΣΠΑ, μέχρι το 2020 από εδώ και μπρος αντιστοιχούν μόνο 190 εκατομμύρια. Έχουμε ένα ολοήμερο το οποίο για τους μαθητές εξαθεσίων και άνω σχολείων, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία του μαθητικού δυναμικού της Ελλάδας, βάζει έναν περιορισμό ότι πρέπει να είναι εργαζόμενοι και οι δύο γονείς τους για να συμμετέχει σε αυτό. Πράγμα το οποίο είναι κακό ήχο, κακόγουστο και μαύρο χιούμορ στην εποχή της ανεργίας. Ένα ολοήμερο σχολείο στο οποίο καταργείται η πρωινή ζώνη, και άρα οι όποιοι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αφήσουν το παιδί τους πια εκεί. Όπου το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι υπάρχει ενιαίο πρόγραμμα για πρώτη φορά σε όλα τα σχολεία, μόνο που αυτό είναι υπό την αίρεση ότι θα υπάρχουν και οι ανάλογες ειδικότητες. Μπορώ να φέρω παράδειγμα δεκαθέσιου σχολείου, κλασικού σχολείου της Αθήνας, που έχει κάθε χρόνο τα ίδια προβλήματα στελέχωσης, που θα φτάσουν τα παιδιά είτε να ασχολούν σε 11.30 και σε 12.30 και όχι στις 1 και 4 που είναι ο στόχος, και φυσικά δεν θα έχουν τα αντικείμενα με βάση την εμπειρία μέχρι τώρα που θα έπρεπε να έχουν, και δεν θα έχουν σίγουρα ίσες ευκαιρίες όλα τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε μια προσχολική αγωγή, που με την τροπολογία που πέρασε στο σχέδιο για την έρευνα, το όριο των 14 μαθητών, εμείς ζητούσαμε 15 μαθητές να είναι το ανώτερο. Η κυβέρνηση έκανε 14 το κατώτατο. Θα έχουμε κλείσιμο νηπιαγωγείων, μακάρι εμείς να διαψευστούμε. Εμείς λέμε ότι δυστυχώς δεν πιστεύουμε ότι θα διαψευστούμε. Έχουμε την ειδική αγωγή, όπου η μετατροπή του ρόλου των τμήματων ένταξη στερεί ακόμη περισσότερες προσλήψεις την επόμενη χρονιά από την παράλληλη στήριξη. Έχουμε τις ειδικότητες, οι οποίες με τον τρόπο με τον οποίο στείνεται το σχολείο, την επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα δουν ποτέ αυτές τις 7.600 θέσεις να έρχονται σε αυτούς και να αποκτούν οργανική θέση, ενώ δουλεύουν για χρόνια στην εκπαίδευση. Έχουμε ένα σχολείο το οποίο δεν σχεδιάζεται με εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό σχεδιασμό, που είναι ο στόχος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, όποια κυβέρνηση και αν έχει απέναντί του, αλλά είναι ένα σχολείο της ανάγκης, ένα σχολείο που θα ήταν πολύ τίμιο από την πολιτική ηγεσία να παραδεχθεί ότι ναι, δεν έχω χρήματα να προσλάβω εκπαιδευτικούς, δεν μπορώ να λειτουργήσω το σχολείο έτσι όπως είναι στημένο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το κάνω, γι' αυτό ισοπεδώνω αυτό που λέγαμε ολοήμερο σχολείο. Θα μου επιτρέψετε ένα τελευταίο σχόλιο. Δεν είμαστε υπερασπιστές κανένας τύπου σχολείου. Υπήρχε πανσπερμία σχολείων. Το 2011 έγινε, το 2010-2011 έγινε το ΕΑΕ. Πρέπει να μιλήσουμε. Έγινε με τραγικές συγχωνεύσεις, με ματηρές συγχωνεύσεις σχολείων που η συμπαινή κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να τις πάρει πίσω. Δεν υπερασπιζόμαστε πολιτικές, υπερασπιζόμαστε το όραμα και το δικαίωμα των μαθητών για την παιδεία. Απάντηση. Ο κύριος πρόεδρος της ΔΟΕ πρέπει να γνωρίζει ότι όταν λέγαμε και λέμε ότι θα γίνουν διορισμοί, το εννοούμε.
έπρεπε να τελειώσει η αξιολόγηση και να υπάρξει μια κανονικότητα ως προς τα δημοσιονομικά. Οι πρώτες προλήψεις που θα γίνουν στο δημόσιο, την χρονιά που μας έρχεται, θα είναι προσλήψεις στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική αλληλεγγύη. Θυμηθείτε το. Πάνω από 7 χρόνια έχουν γίνει προσλήψεις στην εκπαίδευση. Η αδιοριστία δεν είναι δικό μας θέμα. Το κληρονομήσαμε και επαναλαμβάνω, και είναι μια δέσμευση. Οι πρώτες προλήψεις θα είναι στην εκπαίδευση. Είχαμε πει ότι σε βάθος τριετίας και έχουμε σχέδιο, θα γίνουν 20.000 προσλήψεις, μάλλον διορισμοί, μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Και θα γίνει αυτό. Από τη χρονιά που μας έρχεται θα υπάρξουν διαδικασίες. Δεύτερον, ολοήμερο σχολείο. Το ολοήμερο σχολείο που δημιουργείται σήμερα είναι ένα ενιαίου τύπου. Διότι, όπως σωστά είπατε στην κατακλείδα της ομιλίας σας, η πολυτυπία προκαλούσε εκτός των άλλων. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Συμφωνούμε, το ξέρω, εγώ το λέω. Προκαλούσε εκτός των άλλων και κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες. Συμφωνείτε, αλλά το μικρόφωνο εκεί που το έχετε δεν ακούγεται ότι συμφωνείτε. Είπε ότι συμφωνούμε. Είπε ότι συμφωνούμε. Ναι, συμφωνούμε. Την έχουμε εμείς αναδείξει την πολυτυπία και την ύπαρξη. Γι' αυτό λέω, υπάρχει επικοινωνία. Βεβαίως. Δεν σχολιάζω την ουσία. Το ολοήμερο σχολείο επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Όλα τα παιδιά πια θα τελειώνουν μία μισή ώρα τα μαθήματά τους και όσοι θέλουν, υπό προϋποθέσεις που έχουν αναφερθεί, και δεν είναι μόνο οι δύο εργαζόμενοι, είναι και άλλοι που μπορούν να έχουν τα παιδιά τους. Αν μου επιτρέπετε, πάντως είναι καταλυτική, κύριε Φίλη. Είναι καταλυτική των δύο γονέων. Βεβαίως. Είναι παιδιά δύο γονέων που απασχολούνται, διότι ξέρετε ότι είναι μικρός ο αριθμός αυτός. Ναι, όχι, είναι μεγάλος, κάνετε λάθος. Είναι μικρός. Όχι. Και ορθώς. Όσοι είναι, πρέπει να έχουν δικαίωμα. Για παράδειγμα, περίπου φέτος 50.000 παιδιά πήραν μέρος στο ολοήμερο. Όχι καθ' όλη τη διάρκεια, προσέξτε. Από τις 600.000 μαθητές του δημοτικού περίπου, 50.000, λιγότερο από 10%, πήραν μέρος στο ολοήμερο. Και όχι σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το ξέρετε. Το ξέρετε κι εσείς ότι κλειδώνουν πολύ και φεύγουν αμέσως μετά. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να υπάρχει ένας εξορθολογισμός και σίγουρα όσοι άνθρωποι είτε δουλεύουν οι δύο γονείς και έχουν παιδί, είτε είναι άνεργοι και μπορεί να αποδειχθεί αυτό το πράγμα με μια διαδικασία, είτε και είναι μονογονεϊκές οικογένειες, θα πηγαίνουν σε ένα σχολείο το οποίο θα είναι ισότιμο σε όλη την Ελλάδα. Και με ειδικότητες που δεν υπάρχουν, με ξένες γλώσσες, γιατί μην κοιτάτε τα σχολεία του κέντρου εδώ στην Αθήνα. Σε άλλες περιοχές και της Αθήνας και της επαρχίας, στα 2/3 των δημοτικών σχολείων, είχαμε υποβαθμισμένη, σε εισαγωγικά το λέω, εκπαίδευση. Χωρίς ξένες γλώσσες παντού, σε όλες τις τάξεις. Τώρα θα μπει από την πρώτη δημοτικού σε όλα τα σχολεία η αγγλική γλώσσα. Θα υπάρχει το προσωπικό για να μπει. Θα υπάρχει, λέω. Λένε ότι το κάνετε για να γλιτώσετε 4-5.000 αναπληρωτές. Όχι, δεν θα γλιτώσουμε 4-5.000. Θα πάρουμε τις αναπληρωτές που θα χρειαστούμε και θα ξέρουμε τον Ιούνιο πώς οι αναπληρωτές είναι αυτοί. Το σημαντικότερο όμως, και έχει σημασία, οι επιλογές που κάνουμε είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Πρωτίστως. Δεν θέλουμε να κλείνουμε τα παιδιά 7 ώρες στα σχολεία μέσα. Πολλά σχολεία, όπως ξέρετε. Το 7 με 8 το πρωί θα το επαναφέρω. Θα πάμε ένα λεπτό. Ένα-ένα. Το 7ωρο που υπάρχει σήμερα. Η 7ωρη διδασκαλία. Είναι λάθος. Θέλουμε 6ωρο σχολείο. Θα τελειώνει 1/4 6 ώρες κάθε μέρα. Και μετά, όσα παιδιά θέλουν οι γονείς με βάση τα στοιχεία που ξέρουμε, και δεν αλλάζουμε, αυτό που ισχύει και σήμερα. Τα ξέρει ο κ. Κοινής, θα πηγαίνουν στο λίμενο σχολείο μέχρι τις 4. Το 7 με 8 το πρωί θα το επαναφέρω. Το 7 με 8 το πρωί, όπου υπάρχει πρόβλημα και καταγραφή, θα υπάρχει. Όπου υπάρχει πρόβλημα. Αλλά προσέχετε κάτι τώρα, για να είμαι ειλικρινής. Το 7 με 8 το πρωί είναι μια ζώνη, σε συνθήκες μάλιστα μεγάλης ανεργίας, όπου αξιοποιείται όχι τόσο για την προσέλευση πολλών παιδιών στο σχολείο. Αξιοποιείται κυρίως για να γράφεται μια ώρα απασχόλησης που δεν είναι διδακτική. Εμείς θέλουμε οι δάσκαλοι να έχουν πρωτίστως διδακτικό έργο στο σχολείο. Θέλουμε οι δάσκαλοι να έχουν πρωτίστως διδακτικό έργο και όχι φυλακτικό. Όχι ρόλο φύλαξη στο σχολείο. Έτσι, ξέρετε, υπάρχουν γονείς που εργάζονται, πηγαίνουν όπου το υπάρχουν, παιδί στο όπου σχολείο υπάρχουν προβλήματα, και πηγαίνουν στη θα το δούμε συγκεκριμένα. Όχι γενικευμένα όμως. Διότι η εμπειρία λέει ότι είναι μικρός αριθμός αυτών που πηγαίνουν αυτά με όλα. Υπουργέ, συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, μαζί φωνάζαμε με την σημερινή κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει απασχόληση. Υπάρχει διδακτικό έργο και το 7-8 είναι διδακτικό έργο με την έννοια ότι βρίσκονται εκεί οι εκπαιδευτικοί μαζί με τα παιδιά. Μην υποτιμάμε τον έργο. Δεν είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί 7-8, το ξέρετε. Έχετε εμπειρία, δεν έχετε εμπειρία. Κύριε Παπαχρήστο. Όχι, δύο θέματα που τέθηκαν, συγγνώμη. Νηπιαγωγία. Ο νόμος από το 1985. Λέει ότι το όριο των νηπιαγωγείων, το πάνω, είναι 25 μαθητές. Τι μου ζητάτε, να κάνω 14 μαθητές ανώνα το όριο? Εμείς το ζητούσαμε και από την προηγούμενη κυβέρνηση, από τη δική σας. Βιάστηκε κάτι τώρα. Έχουμε μια εκπαίδευση σε μια συγκυρία οικονομική, όπου από το 225 δισεκατομμύρια ΕΠ έχουμε πάει στα 170 δισεκατομμύρια. Έχουμε δαπάνες για την παιδεία στο 2,8.
Θα τις ανεβάσουμε. Τώρα μου ζητάτε να αλλάξω μια πραγματικότητα, να πάμε στο 14 από το 25. Δεν αλλάζει. Το 7 όμως, προσέξτε, το 7 ως μίνιμουμ στα σχολεία, στα νηπιαγωγεία, είναι και αυτό αντιεκπαιδευτικό. Διότι αντιβαίνει προς την αρχή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Δεν μπορεί να κάνει μάθημα με ένα, δύο, τρία και τέσσερα παιδιά. Σε ομάδες. Στις μικρές περιοχές που δεν υπάρχουν μαθητές, κύριε Πρόεδρε. Άλλο είναι αυτό. Εκεί θα υπάρχει. Στο κέντρο δεν υπάρχει. Επαναλαμβάνω. Στις μικρές περιοχές, στα δυσπρόσιτα και αλλού. Δεν έχει μικρόφωνο, το ξέρω. Ο σκηνοθέτης. Είναι σαφές. Η σκηνοθέτηση, κυρία Βάχλα, ορίεται. Άρα για να τελειώνουμε με την διαγωγία. Ότι 7 στο κέντρο δεν υπάρχει. Μόνο σε απομακρυνές περιοχές και αφορά μικρό αριθμό. Όχι. Στο απομακρυνές. 25 και 28 υπάρχει. Κατάσχετε το μικρόφωνο. Θα γίνει 5 σε απομακρυνές περιοχές ο μήνυμα αριθμό. Για κανένα σχολείο δεν θα πραγματικά πολύ σύντομα. Κανένα. Το, αυτά άλλοτε γίνανε. Όχι τώρα. Κανένα, το τονίζω. Και για την ειδική αγωγή τέθηκαν ζητήματα. Θα αυξηθεί ο αριθμός των τμήματων ένταξης φέτος. Μετά από 10 χρόνια ζητήσαμε και έγινε καταγραφή, τελειώνει σε μερικές μέρες, αναγκών. Θα αυξηθεί ο αριθμός ένταξης. Των τμήματων ένταξης. Θυμηθείτε το. Και σε αυτό έχουμε δώσει εξετάσεις. Φέτος πήραμε κατά 45% περισσότερους αναπληρωτές για το χώρο της ειδικής αγωγής. Δεν το αφήνετε πιστεύω το πράγμα. Όχι. Έτσι. Ναι, κύριε Κουμουτσάκο. Κύριε Χατζημαρκάκη, κύριε φίλε. Πηγαίνω και τα δύο μου παιδιά στο δημόσιο σχολείο. Και μεταφέρω στον κύριο Υπουργό τη μεγάλη ανησυχία όλης της κοινότητας. Δασκάλων, γονέων για την πολιτική που ετοιμάζει. Έχει απασχολήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι καταργείται ο δάσκαλος υπεύθυνος ολοήμερου σχολείου. Αυτό πάρα πολύ. Συμφωνεί εδώ με αυτό το πράγμα. Εμείς ανησυχούμε. Να ξεκόβετε δασκάλους και να τους βάζετε. Μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνο κανένα. Εμείς δεν συμφωνούμε με το να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός κάθε μέρα. Θεωρούμε ότι είναι αποσπασματικό και δεν εξασφαλίζει να υπάρχει δάσκαλος σχέση μεταξύ. Ναι. Είναι παιδαγωγικά σωστό να έχουμε ξεκόψει αυτή τη διακόπτη από τη διδακτική αγωγή. Πάντοτε συμπλήρωνε στο πρωινό, δεν ήταν ποτέ ξεκομμένο. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Επίσης, το άλλο που απασχολεί πάρα πολύ είναι η κατάργηση της πρωινής ζώνης. Γιατί υπάρχουν γονείς που θέλουν πραγματικά να πηγαίνουν τα παιδιά τους νωρίτερα και είναι εκπαιδευτική ώρα. Είναι εκπαιδευτική ώρα, κύριε φίλε. Δεν είναι φυλακτικό το έργο. Και τέλος, η γενική εντύπωση συρρήκνωσης του ολοήμερου σχολείου. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που βιώνεται κάθε μέρα. Υπάρχει μια ανησυχία από τους γονείς και από την διδασκαλική κοινότητα, την οποία καλείστε να αντιμετωπίσετε. Και με αυτά που ακούω, δεν πείθαμε ότι δίνεται οποιαδήποτε λύση στα προβλήματα και τις ανησυχίες τους. Κάνατε ένα βήμα σήμερα πάντως. Μιλάτε για κατάργηση του ολοήμερου τόσο καιρό. Και έχει κάνει δήλωση ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα λέτε συρρήκνωση. Κάνετε ένα μικρό βήμα. Συρρήκνωση μέχρι καταργήσεως. Α, εντάξει, φίλε. Ωραία. Παίζουμε τις λέξεις. Γι' αυτό θα διαψευθείτε το Σεπτέμβριο. Συρρήκνωση μέχρι καταργήσεως. Σε όλη την Ελλάδα και εκεί που δεν υπήρχαν ολοήμερα, θα υπάρχουν ολοήμερα αναβαθμισμένα. Με νέες ειδικότητες, με νέα μαθήματα. Θα τελειώνουν τα παιδιά μία και τέταρτο και όσοι μπορούν και θέλουν θα πηγαίνουν και στο ολοήμερο. Δεν καταργείται τίποτα. Αυτό που γίνεται είναι εξάωρο παντού. Για παιδαγωγικούς λόγους. Δεν θα βάζουμε 7 ώρες τα παιδάκια μέσα σε μη λειτουργικά πολλές φορές κτίρια. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε στον Γενικό Γραμματέα της ΟΛΜΕ, τον κύριο